Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, όπως είναι γνωστό, η ελληνική αστυνομία εδώ και 17 μήνες περίπου έχει αναλάβει το μεγάλο φορτίο της εφαρμογής των κοινών υπουργικών αποφάσεων. Είναι γεγονός ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου όλο αυτό το διάστημα είχαμε με τη διαχείριση της πανδημίας πάρα πολλές διακυμάνσεις. Φτάσαμε το καλοκαίρι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο από πλευράς θετικών περιστατικών COVID στο σύνολο των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Και εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι από το τελευταίο επτάήμερο εμφανίζουμε ένα διπλάσιο αριθμό θετικών περιστατικών στη Λέσβο, υπό την έννοια ότι καταγράφουμε διψήφιο μάλλον νούμερο και όχι διπλάσιο, διψήφιο νούμερο, να είμαστε αρκετά καλά. Κάποιοι χαρακτηρίζουν αυστηρά τα μέτρα της αστυνομίας ως προς τους ελέγχους. Θέλετε να πείτε γι' αυτό κάτι? Βεβαίως. Πριν από λίγες ημέρες είχα δηλώσει ότι η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια λειτουργίας της διαχείρισης της πανδημίας από την ελληνική αστυνομία πανελλαδικά, δεν είναι διατεθειμένη να χαρίσει ή να πετάξει ό,τι οι πολίτες του Βορείου Αιγαίου κατάφεραν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Οι έλεγχοι είναι πράγματι εξονυχιστικοί και πάρα πολύ. Θα δείτε όμως μια διαφορά η οποία είναι σημαντική και θα καταλάβετε πού στοχεύουν αυτοί οι έλεγχοι. Το τελευταίο 15ήμερο που στην ουσία και η εστίαση άλλαξε δεδομένα λειτουργίας, έχει πραγματοποιήθηκαν συνολικά στο Βόρειο Αιγαίο 1.904 έλεγχοι. Τα καταστήματα εστίασης, αλλά και γενικότερα αυτά που ενδεχομένως να παρουσιάσουν συνωστισμό, είναι πάνω από 1.000. Προηγήθηκαν πριν τους ελέγχους επαφές με τους υπευθύνους των καταστημάτων και τους εξηγήσαμε ότι όλοι πρέπει να εφαρμόσουμε τα μέτρα. Πραγματοποιήσαμε συναντήσεις και με καταστηματάρχες αλλά και με το σωματείο που εκπροσωπεί κατά κύριο λόγο την εστίαση. Και πάλι πριν από λίγο συνάντηση είχαμε. Στόχος μας είναι ένας, η εφαρμογή των μέτρων και όχι βεβαίως η παραβάση. Είπαμε λοιπόν ότι βεβαιώσαμε ότι πραγματοποιήσαμε 1.904 ελέγχους σε περισσότερα από 1.000 καταστήματα. Οι έλεγχοι είναι 925 στη Λέσβο, 467 στη Χίο, 512 στη Σάμο. Οι βεβαιωθήσεις παραβάσεις που έχουν να κάνουν με αυτό που λέγεται επιβολή προστίμου και αναστολή λειτουργίας είναι 6. 5 στη Λέσβο, 1 στη Σάμο. Πού ακριβώς στη Λέσβο? Μισό λεπτό. Και βεβαιώθηκαν επιπλέον 85 παραβάσεις για μάσκες σε εργαζομένους των καταστημάτων που είναι υπόχρεοι να φέρουν μάσκες. Έχει βεβαιωθεί νομίζω 2 στο Πλωμάρι, στη Μυτιλίνη, στη Λίμνο και όπου άλλου. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Στην Αγία Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε όπου έχουμε ζητήματα να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, ο αριθμός των παραβάσεων είναι σε σχέση με τους ελέγχους και σε σχέση με τα καταστήματα, η λειτουργία της αστυνομίας όπως έχει προστατεύει το 99,5% των καταστημάτων που συμμορφώνονται και όπου διαπιστώνει παράβαση, στο 0,5% θα εφαρμόσει τον νόμο. Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί. Αυτή είναι η φιλοσοφία που έχει ο Γενικός και οι Διευθυντές των Ομών. Λάθη μπορεί να κάνουμε, αλλά είμαστε εδώ διορθωτικά να τα λύσουμε. Καταρχήν, δεν τιμωρούμε εμείς. Ο νόμος. Ο νόμος επιβάλλει κυρώσεις και εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Και δεν νομίζω από την όλη πρακτική να έχουμε δείξει τιμωρητική διάθεση. Είναι γεγονός και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι ο συνωστισμός δημιουργεί θέματα. Δεν είμαι επιδημιολόγος,
ούτε είμαι ειδικός, αλλά με βάση αυτά που όλοι μας ακούμε, όλοι μας διαβάζουμε, προφανώς και όπου δημιουργείται συναστισμός, είτε αυτός είναι χώρος εστίασης ή οποιοσδήποτε άλλος χώρος, δημιουργεί ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε περιοχές που παρατηρείται συναστισμός έχουμε και αύξηση θετικών περιστατικών COVID. Ανάλυση, η ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε εμείς με βάση τα δεδομένα, η οποία δεν έχει επιστημονικό υπόβαθρο, έτσι, ούτε διεκδικούμε να έχουμε επιστημονική ανάλυση, θεωρούμε ότι έχει σημαντική συμβολή. Θεωρούμε. Αλλά δεν είναι αυτό που λέω, δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Δεν είμαι αρμόδιος επιστήμονας για αυτό.